Τρία ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν των συζητήσεων τόσο με τον κύριο Μίτσελ όσο και με τον κύριο Πομπέο. Πρώτον, οι διμερείς μας σχέσεις, η κοινή επιθυμία για ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που υπογράφηκε και δήλωση προθέσεων, ειδικότερα για τον ευρύτερο τομέα των θεμάτων της ασφάλειας, που θέτει το πλαίσιο της συνεργασίας μας αλλά και πώς θα κινηθούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο δεύτερος τομέας αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις και το ρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαδραματίζει μέσα από τις τριμερείς συνεργασίες που έχει σχηματίσει με γειτονικά κράτη. Είναι σημαντικό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν τη δουλειά που γίνεται, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές τις τριμερείς συνεργασίες και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά και την συμμετοχή από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτές τις συνεργασίες. Το τρίτο θέμα ήταν, όπως γνωρίζετε, το κυπριακό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν την στήριξή τους τόσο στο Γενικό Γραμματέα όσο και στις προσπάθειες της κυρίας Λουτ. Είχαμε την ευκαιρία ειδικότερα να ανταλλάξουμε απόψεις για το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων και την ανάγκη όπως μέσα από την λύση του Κυπριακού η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να διαδραματίζει τον ρόλο της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως πυλώνα σταθερότητας, ως παροχίας ασφάλειας. Ολοκληρώνοντας, θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση της Κυπριακής Κυβέρνησης για τις συζητήσεις, για την πολύ σημαντική υπογραφή της δήλωσης προθέσεων και γενικότερα για τα όσα έχουμε ακούσει. Θέλω, κλείνοντας, να αναφέρω ότι η ενίσχυση, η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν στρέφεται ενάντια σε όποια τρίτη χώρα. Εργαζόμαστε πάνω σε μια θετική ατζέντα μέσα από θετικές προσεγγίσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις και κοινά προβλήματα. Αυτή η συνεργασία εξάλλου είναι ανοιχτή έτσι ώστε να συμμετάσχουν και άλλα κράτη που μοιράζονται μαζί μας τις ίδιες αξίες, τις ίδιες αρχές και έχουν το ίδιο όραμα για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ και 6 μήνες σχεδόν καθημερινά έχουμε από πλευράς Τουρκίας δηλώσεις που στην ουσία πρόκειται για απειλές ενάντια της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ενάσχησης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε μια τέτοια τακτική. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας που γίνονται στη βάση του διεθνούς δικαίου, στη βάση της σχετικής σύμβασης του δικαίου της θάλασσας το 1982. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά συζητήθηκαν μέσα στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και με τον κύριο Μίτσελ και με τον κύριο Πομπέο. Αναμένεται να εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση από πλευράς του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που είμαι σίγουρος θα αναφέρεται στη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στο συγκεκριμένο θέμα της ανάπτυξης και της ενάσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Ο κύριος Μίτσελ σύντομα θα επισκεφθεί την περιοχή. Συζητήσατε και το θέμα των απειλών της Τουρκίας, το ξαναρωτάω, εναντίον της ExxonMobil ειδικά. Οι ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έχω προαναφέρει, αλλά και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, γίνονται μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, μέσα στο πλαίσιο της ενάσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έχει μάλιστα καθορίσει θαλάσσια σύνορα με όλα τα γειτονικά κράτη. Εκείνο που θέλω να επαναλάβω, δεν πρόκειται, και αυτή είναι μια, αν θέλετε, αν μπορώ να αναφέρω, κοινή προσέγγιση που υπάρχει, να εμπλακούμε σε ένα δημόσιο διάλογο με την Τουρκία, αμφισβητώντας με αυτόν τον τρόπο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οι ενεργειακοί μας σχεδιασμοί συνεχίζονται κανονικά και εκείνο που πράττουμε είναι να προβαίνουμε σε όλες εκείνες τις ενέργειες, ειδικότερα προληπτικά, έτσι ώστε να μην υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα.